Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. iMars Jump Starter ή Jump Booster ή Booster μπαταρίες, όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε ή όπως είναι γνωστά στην αγορά, είναι τα γνωστά προϊόντα που κάνουμε εκκίνηση το αυτοκίνητό μας όταν έχουμε μείνα μπαταρία. Πολύ απλά, πολύ εύκολα. Το συγκεκριμένο το έχουμε ξαναδείξει. Είναι το iMars το J03. Το θυμάστε όλοι, θα σας βάλω κάπου εδώ πάνω το link αν τυχόν δεν το θυμάστε. Στα γρήγορα το ξαναδείχνουμε, το βλέπετε, το ανοίγουμε από το πλάι, μας δείχνει τη χρωτικότητα, ανάβει εδώ και τα λαμπάκια του, με δεύτερο κλικ ανάβω σβήνει, με τρίτο είναι στα SOS. Το τότε μεγαλύτερο μοντέλο της iMars, μη σας τα ξαναπώ, είχαμε πει είναι μακράν η καλύτερη και η πιο ποιοτική εταιρεία από στην κατηγορία Jump Starters που μπορείτε να βρείτε στο Banggood. Το J03 τότε ήταν μακράν το δυνατότερο και το πιο πλήρες μοντέλο, με ένδειξη πόσο είναι η μπαταρία, με ασύρματη φόρτιση, το οποίο εντάξει είναι πολύ gimmick, δεν θα το χρειαστεί την πραγματικότητα ποτέ. Έχει από εδώ φορτιστές USB και Type-C και να βάλετε και τα bracket για να φορτώσετε την μπαταρία, το βλέπετε εδώ. Τώρα το ότι είχε και το wireless, εντάξει, το πληρώναμε εντός αγωγικών χωρίς να χρειάζεται, γι' αυτό και στα μετέπειτα μοντέλο, όπως θα εξηγήσουμε, το κατέργησε. Λοιπόν, γιατί όμως επανήλθαμε και ξαναδέχουμε το ίδιο προϊόν? Γιατί φέραμε το νεότερο μοντέλο. Και πριν πάμε στην άκρη, να πούμε λίγο όλη την γκάμα. J01 Peak Ampere στα 1000 και κίνηση γύρω στα 300-400, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο, αυτό που κυρίως μας νοιάζει είναι πόσο είναι το start, η start δύναμη σε Ampere ενός τέτοιου jump starter, δηλαδή πόσο δύναμη έχει για να δώσουμε την πρώτη μίζα και να πάρει μπρος η μπαταρία. Άρα μας νοιάζει το start, πόσα αμπέρ είναι, και ίσως και το peak, πόσο μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, το J01 λοιπόν ήταν, από ό,τι θυμάμαι, 300-400 start και 1000 peak. Ήταν σαν το Blitz που φαλτίστηκα, δεν στο πρότεινα, ήταν πολύ ωριακό για ένα απλό αυτοκίνητο. Το J02 ήταν περίπου στα ίδια δεδομένα, πήγαινε στο peak στα 1300 και ήρθαμε στο συγκεκριμένο που είχε start στα 650 και peak στα 1300 Ampere. Και εδώ είχαμε πει ότι εδώ είμαστε πλήρως καλυμμένοι, έχουμε φύγει πολύ πιο πάνω τα νούμερα από αυτό που χρειάζεται ένα μέσο αυτοκίνητο, άρα θα είμαστε πάντα έτοιμοι να επανεκκινήσουμε αυτοκίνητο, και μάλιστα όχι με το συγκεκριμένο, αλλά έχω δει όντως ότι τέτοιον πλέον τέτοιου steel booster δουλεύουν άψογα και τα χρησιμοποιούν πλέον και όλες οι εταιρείες, τα συνεργεία, οι μάντρες αυτοκινήτων κτλ. Μετά από αυτό όμως, γιατί και εδώ είχα κάποια σχόλια ότι και αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό, μπορεί κάποιος να έχει κάποιο 2000 κυβικά μοτέρ ή να έχει πετρέλαιο κτλ. Και να μην αντέχει και το συγκεκριμένο, οπότε ίσως να θέλουμε κάτι παραπάνω. Η iMars έβγαλε και άλλα μοντέλα. Έβγαλε το J04, το οποίο αντί να το βελτιώνει, χειρότερεψε και λίγο τα νούμερα, δεν μας απασχολεί, δεν το κοιτάμε. Έβγαλε το J05 που ανεβήκαμε λίγο, δηλαδή πήγε το maximum στα 1500 Ampere και η χωρητικότητα που θα πούμε συνέχεια, αλλά εμείς εδώ ήρθαμε να πούμε για το King το of the iMars Jump Starters, το πούμε με απλά ελληνικά, το top μοντέλο της κατηγορίας με τις top προδιαγραφές και το καλύτερο που μπορείτε να πάρετε αυτή τη στιγμή από την iMars. Είναι το iMars J06. Βλέπετε πιο πολύ πιο απλό design, αλλά τα νούμερα του πλέον έχουν ξεφύγει. Έχουμε, να το δω για να μην σας πω κάτι λάθος, εδώ που τα έχω φορτωμένα, έχουμε λοιπόν εκκίνηση στα 1000 Ampere και peak στα 2000 Ampere. Να σας πω ενδεικτικά ότι εδώ η iMars λέει ότι μπορεί να
σηκώσει και να κινήσει κινητήρα των 7.000 κυβικών σε βενζίνη και των 5.000 σε ντίζελ. Καλά, αυτά μην τα παίρνετε και πολύ υπόψη, είναι πολύ θεωρητικά. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε Αμερικάνοι, δεν έχουμε τέτοια κυβικά αυτοκίνητα. Πάντως να ξέρετε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα που έχουν σύστημα start and stop, ξέρετε, να πηγαίνει στα φανάρια και να κλείνει η μηχανή και από μόνο του να ξαναξεκινάει, έχουν πολύ πιο απαιτητικές μπαταρίες και πολύ πιο εξειδικευμένες, που ίσως με ένα απλό jump starter να μην επανεκκινήσει αν χρειαστείτε. Εδώ όμως έχουμε το top of the top. 1000 αμπέρ, ξαναλέω, start, 2000 αμπέρ peak και 22.000, όπως θα δείτε και εδώ, 22.000 μιλιαμπέρ χωρητικότητα. Μιλάμε για ένα, όχι απλώς μεγάλο, ένα πάρα πολύ μεγάλο power bank. Με αυτό μπορείτε να φορτίσετε όχι απλώς τα κινητά σας, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Φυσικά, φόρτιση quick charge 3.0, large starting current, αυτό που σας έλεγα, 1000 αμπέρ η εκκίνηση, LED λαμπάκια, smart clips και fireproof material που αντέχει, υποτίθεται, και σε καταστάσεις πολύ μεγάλης θερμοκρασίας είτε βροχής κτλ. Να το ανοίξουμε, εντάξει, δεν έχουμε κάτι πιστεύω επιπλέον να δούμε. Να βγάλουμε και εδώ το αυτοκολλητάκι. Αυτό εδώ το έφερα για το φίλο μου που είναι και μηχανικός, και μάλιστα όταν είδαμε ότι βγήκε αυτό το νέο μοντέλο, του λέω, εντάξει, με αυτό, αν με το δικό μου που το δοκιμάσαμε και δεν είχε κανένα πρόβλημα σε απλό αυτοκίνητο, αλλά ξέρεις, σε ένα συνεργείο πηγαίνουν διαφόρων ειδών αυτοκίνητα, και του λέω, εάν με το δικό μου θεωρητικά κάπου μπορεί να είχες πρόβλημα και να μην εκκινήσει μια μπαταρία, με αυτό εδώ πραγματικά θα μπορείς να βάλεις μπρος μέχρι και μπαταρίες από φορτηγάκια. Λοιπόν, το μέσα δεν έχουμε κάτι, είδατε το manual, μας δείχνει πρακτικά πώς θα το συνδέσουμε και τα λοιπά. Α, εδώ βλέπω το έχει βάλει και με λαστιχάκι για να μην σου φύγει, έτσι να μπαλατζάρει, αν και είναι τόσο καλά σφινωμένο που δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Τέλος πάντων, εδώ είναι τα κλασικά, α, και με φερμουάρ εδώ πέρα βλέπω, έχουμε κάνει και έχουμε αναβαθμίσει και τη συσκευασία με φερμουάρ εδώ στο τσαντάκι το δεύτερο που έχουμε, τις κλέμμες αυτές που βάζουμε στην μπαταρία. Να θυμίσω, ακόμα και αν δεν πάρετε iMars, πάντα πρέπει να έχετε ένα, σε όποιο τυχόν κινέζικο άλλο πάρετε. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, να το ξαναπώ, εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, αυτό εδώ δίνει την αξιοπιστία, και πάντα όταν το συνδέσουμε πρέπει να πατήσουμε και αυτό εδώ το κουμπί να μας ανάψει το πράσινο λεντάκι ότι έχουν γίνει οι συνδέσεις σωστά, και μόνο τότε θα δώσει ρεύμα στην μπαταρία, εφόσον έχει τσεκάρει όλο το κύκλωμα ότι είναι όλα σωστά συνδεδεμένα. Λοιπόν, αυτό είναι το J06, να το ανάψουμε και εδώ. Εδώ δεν έχουμε ένδειξη για την μπαταρία, βλέπετε, έχουμε απλώς σε αριθμητική, έχουμε απλώς 5 βελάκια εδώ, αφού είμαστε στα 4 στα 5, άρα είμαστε κλασικά γύρω στο 80%. Από εδώ πρέπει να έχουμε φακό για να το πατήσουμε, μπορείς να ανάβει από άλλο κουμπί, έχουμε και από το πλάι και άλλο διακόπτη. Εδώ είναι που συνδέουμε το φις που θα πάει στην μπαταρία με αυτά τα καλώδια που μας δίνει, και από την αριστερή πλευρά έχουμε τις συνδέσεις USB και Type-C αν θέλουμε, βλέπετε, USB απλή, USB 3.0 και Type-C, οπότε μπορούμε να φορτίσουμε ό,τι τυχόν είδους κινητό ή καλώδιο έχουμε για να φορτίσουμε ένα κινητό μας. Να ξανακάνω εδώ μια προσπάθεια, μήπως το βλέπω εγώ καλά με το φακό. Μάλλον κάτι εγώ δεν κάνω σωστά. Υποτίθεται έπρεπε να ανάβει και ο φακός. Κανένα πρόβλημα όμως, αν τυχόν όντως δεν δουλεύει. Γι' αυτό κάνουμε πάντα βιντεάκι unboxing και το δείχνουμε. Αν τυχόν δεν δουλεύει, θα πάει refund πίσω στο Banggood και ή θα μας στείλουν ένα καινούριο. Λοιπόν, αυτό είναι, βλέπετε, λίγο διαφορετικό design σχέση με το παλιό. Λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο λεπτό όμως. Αυτό που μας νοιάζει όμως είναι
πολύ μεγαλύτερης δύναμης στο start αμπέρ, 1000 αμπέρ, 2000 το peak και 22.000 μιλιαμπέρ χωρητικότητα. Από το USB μπορεί να δώσω σχεδόν μέχρι 18 watt φόρτιση σε κινητό σας, άρα με ένα τέτοιο στο μπορμπαγάζ του αυτοκινήτου σας ή όπου αλλού θέλετε, είσαστε καλυμμένοι και οτιδήποτε συμβεί τώρα που μπαίνει για τα καλά ο χειμώνας, δεν φοβάστε ότι τυχόν θα μείνετε από μπαταρία και να περιμένετε την οδική πότε θα σας ξαναβάλει για να φύγετε. Οπότε θα σας βάλω εγώ link κάτω στην περιγραφή, το συγκεκριμένο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή προφανώς είναι το πιο ακριβό της σειράς, είναι γύρω στα 60 ευρώ, με το κουπονάκι που θα πάρουμε πιστεύω ότι θα το φέρουμε κοντά στα 50, όσο δηλαδή περίπου κάνουν και τα υπόλοιπα της γκάμας, άρα δεν χρειάζεται να πάρετε οποιοδήποτε από τα μικρότερης δύναμης, με γύρω στα 50 ευρώ θα έχετε πάρει το καλύτερο και το δυνατότερο jump starter της αγοράς. Οπότε αυτά για αυτό το βίντεο, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι, καμπανούλα για να βλέπετε τα νέα βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.